Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Ο Νίκολα Μάρκοβιτς είναι στην γραμμή. Νίκολα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας. Είσαι καλά? Είμαι καλά. Εσύ? Καλά κι εμείς. Έχω μάθει ότι μιλάς αρκετά καλά ελληνικά για μόνο 2 χρόνια στη χώρα. Μιλάω λίγο, όχι πολύ, λίγο. Εντάξει, μόνο 2 χρόνια, δηλαδή σκέψου, άλλοι είναι τόσο και τόσο και δεν έχουν μάθει. Ναι, λοιπόν, 2 χρόνια. Μπράβο. Πάμε στα αγγλικά για να... Αγγλικά, ναι. Ναι, βεβαίως, για να μιλήσουμε. Νίκο, με τη δική σου βοήθεια, πότε έμαθε για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, πόσο συζήτησε, πόσο το σκέφτηκε, αν όλα έγιναν πολύ γρήγορα? Πώς το? Νίκολα. In English, in English. Yes. The first question, okay, do you hear the first question? When you listen about the interest of PAOK, and what's your reaction in the first the first interest of PAOK? Of course, I was happy about their interest, because everybody knows, especially people in Greece and here in Serbia also, that PAOK is a big team and very good team who is playing on a high level in Greece and in Europe also. So I was very happy about their interest. Μας λέει ότι ήταν πολύ χαρούμενος αυτή τη στιγμή που άκουσε το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ γνωστή ομάδα και στην Ελλάδα και στη Σερβία και στην Ευρώπη, μια ομάδα που παίζει σε υψηλό επίπεδο, και σίγουρα από τη στιγμή που άκουσε ότι ενδιαφέρεται για αυτόν, ήταν πολύ χαρούμενος για αυτή την πρόταση. Είναι αλήθεια ότι όλα έγιναν μέσα σε λίγες ημέρες? Νίκολα, is it true that the interest of PAOK, the proposal and the agreement, all this happened in a few days? Yeah, of course, we make a quick deal, because I wanted to sign in PAOK to put my my game on higher level, to try to compete with better players, and so we make a quick deal. Μας λέει ότι ήταν μια γρήγορη συμφωνία, γιατί ήθελε και ο ίδιος να παίξει σε μια ομάδα σε υψηλό επίπεδο, να ανταγωνιστεί καλούς παίκτες υψηλού επίπεδου, και για αυτό το λόγο δεν το σκέφτηκε και πολύ, η συμφωνία ήταν γρήγορη και άμεση. Τι θα περιμένουμε από τον Μάρκοβιτς? Να συμπληρώσει την ομάδα, να πάρει και πιο πρωταγωνιστικό ρόλο? Βεβαίως είναι πράγματα που και ο προπονητής θα τα ζητήσει, αλλά πώς σκέφτεται τον εαυτό του σε αυτόν τον ΠΑΟΚ που ξέρει, βεβαίως? Νίκολα, what can we expect from you? How do you know how do you wait for this challenge in PAOK? We will see. I hope that I'm gonna accomplish all assignment that coach give me on the court. So I believe that I can help the team in a both ways, defense and offense, to help team with my energy. So we will see. Εντάξει, κρατάει χαμηλά τους τόνους, φυσιολογικό νομίζω. Μας είπε ότι θα προσπαθήσει να φέρει εις πέρας ό,τι του πει ο προπονητής, να βοηθήσει άμυνα και επίθεση, να βγάλει ενέργεια σε άμυνα και επίθεση, και φυσικά εννοείται ότι θα δούμε μέσα στη χρονιά πώς θα βοηθήσει. Επειδή ήταν εδώ 2 χρόνια και σαφώς ξέρει τι γίνεται στη χώρα, όταν έμαθε ότι τον θέλει και πάλι μια ελληνική ομάδα, ο ΠΑΟΚ βεβαίως, όχι οι ομάδες που ήταν, δεν σκέφτηκε πού να πάω τώρα στην Ελλάδα με τα προβλήματα που υπάρχουν, τα οικονομικά? Αυτό δεν τον επηρέασε καθόλου? Νίκολα, you've been in Greece about 2 years in Drama, in Elefsina, and now you're gonna keep it up in PAOK for about 2 years more. You know, all the situation here in Greece, the economical situation is bad. And yeah, after 2 years, you have another proposal from Greece. How do you react on that? First of all, I didn't look on that side, because I know everybody knows that situation in Greek is not so good economically. So, but I didn't look on that side. I look more on the basketball side. I looked the more on opportunity that I have, like is PAOK, to play on the high level
to be in the top team in Greece. So of course economically this is important, but for me in this moment it's more important basketball side of the story. Μας εξηγεί ότι τι ξέρω φυσικά την κατάσταση, αλλά δεν είναι αυτό που με απασχόλησε. Δεν με απασχόλησε τόσο πολύ η οικονομική κατάσταση της χώρας, όσο πιο πολύ το μπασκετικό κομμάτι που έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή το να είμαι σε μια ομάδα που είναι σε υψηλό επίπεδο, να παίζω σε μια από τις κορυφαίες ομάδες της χώρας, αυτό είναι που με απασχολεί και όχι τόσο πολύ το άλλο κομμάτι. Σίγουρα το οικονομικό παίζει πάντα ρόλο, αλλά σε αυτή τη φάση με απασχολεί περισσότερο το μπασκετικό και όχι τόσο το οικονομικό. Μίλησε με τον πρόεδρο ή με τον προπονητή ή κάποιους άλλους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για να ζητήσει στοιχεία, να του πούν πράγματα που θα τον πείσουν, ή πολύ γρήγορα την πρόταση είπε το ναι? Nicola, do you speak until now with coach or with the president Bane Prelevic or someone of the team of ours? I didn't have chance to speak with them. I hope we're gonna for sure speak soon, because I spoke only with my agent who make all agreement with Bane. So still I didn't speak with them, but for sure I think that we will speak soon. Μας λέει ότι δεν έχει μιλήσει ακόμα με κάποιον. Όλη τη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ την έτρεξε ο ατζέντης του μαζί με τον Πάνε Πρέδες, και βέβαια μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως μας είπε, ελπίζει να έχει και μια κουβέντα με τους ανθρώπους της ομάδας. Όπως ξέρει καλά, ο ΠΑΟΚ κέρδισε πανάξια την τρίτη θέση και στην κανονική διάρκεια και στα play-off. Ξέρει τον προπονητή, ξέρει τα δεδομένα. Τι θα ευχόταν από πλευρά στόχων για τη νέα χρονιά στον ΠΑΟΚ? Nicola, you know, ΠΑΟΚ finished third last year, third in the playoffs, third in the regular season. What do you wish about the next year? With ΠΑΟΚ, the targets of ΠΑΟΚ, all this? Yeah, I know the targets of ΠΑΟΚ are always the highest. But you know, I don't want to look that much forward. You know, I believe that we need to look from the first day of preparation, first practice, first game, and slowly to see where are our targets. But for sure, ΠΑΟΚ targets are all the time the highest. Μας λέει ότι δεν θέλει προς το παρόν να κοιτάξει τόσο μακριά μέσα στη σεζόν. Θέλει να έρθει στην αρχή να κάνει την προετοιμασία. Ξέρει βέβαια ότι φυσικά οι στόχοι του ΠΑΟΚ είναι πάντα οι υψηλότεροι, αλλά τουλάχιστον στην αρχή αυτό που θέλει να δίνει προετοιμασία και να μπει στην ομάδα. Μάλιστα. Ωραία. Να τον ευχαριστήσουμε. Καλή ξεκούραση και καλή σεζόν, δύο σεζόν με τον ΠΑΟΚ να έχει. Nicola, thank you very much. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, bye. Bye.